Γεια σας και από μένα. Να πάμε λοιπόν στη ΛΕΡΟ και στην κλοπή του βαρέως οπλισμού και να δούμε τα νεότερα, καθώς μαθαίνουμε ότι μετά την αντιτρομοκρατική και τα εγκληματολογικό κλιμάκιο, δηλαδή η σήμανση, υπάρχει και κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπάρχει κλιμάκιο της ΕΥΠ, παρακολουθεί στενά. Τι έρευνε και θα πρέπει να πούμε ότι σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο έχει συμβεί στο Ακριτικό Νησί, αν, βάλουμε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν παρανομαστή, θα λέει ότι η δουλειά, είναι πεποίθηση όλων ότι η δουλειά έγινε εκ των έσω. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να είναι η πεποίθηση αρχική. Ε, το, εις το σχολιάσαμε, αστυνομίες. Λεωνίδα, και χθε σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Φαινόταν από την αρχή Φαινόταν. ότι κάπω έτσι θα εξελιχθεί η έρευνα. Ναι. Δεν υπήρχε το παραμικρόχνο έτσι. Η αποθήκη ήταν απειραχτή και ζωσμένοι από κάμερες, μέσα, έξω, διπλοκλειδονιές, αυτά, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι, η δουλειά έχει γίνει εκ των έσω. Γι' αυτό και οι έρευνες προχωρούν. Και πώς προχωρούν καταθέσεις από σήμερα και πίσω, δύο χρόνια, όσοι ήταν αρμόδιοι, όσοι είχαν σχέση με το συγκεκριμένο κτίριο. αξιωματικοί, παξιωματικοί, επισκέπτες, οι πάντες, οι πάντες, πάντες όσοι τουλάχιστον οπλονόμοι, όσοι ε, είχαν σχέση με αυτό το, το κτίριο. Τώρα να πούμε ότι κινείται ουσιαστικά οι έρευνε τη αντιτρομοκρατική κινούνται ουσιαστικά σε τρει άξονε. Πρώτον, σάρωση των κινητών τηλεφώνων, των σταθερών τηλεφώνων, όσοι από του αξιωματικού, όπω είπαμε, και αξιωματικούς είχαν σχέση, εκεί θα γίνει η σάρωση. Δεύτερον έχουμε την σήμαση. Και εκεί σάρωση τη αποθήκη, γενετικό υλικό. Ε, κάποιο δακτυλικό αποτύπωμα. Οι κάμερε που άκουσα που το λέγατε. Συγγνώμη Γιώργο, μόνο είναι, αυτό είναι, να πω, είναι, ότι άκουσα που το λέγατε χθε. Είναι πάντω και το CSI να φέρει, <χαι> Τώρα, Αν η κλοπή έχει γίνει μερικού μήνε πριν, δεν ξέρω τι έχει απομείνει για όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνω την ανάγκη να το ψάξουμε, αλλά δεν το αγοράζω εύκολα, δεν το τρώω εύκολα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το, υπό, το υπόλοιπο που έχει για τα τηλέφωνα το καταλαβαίνω. Ακόμα και αναδίφηση μηνών μπορεί να κάνει στι κάμερε. Κάποιο αν έχει του κατάλληλου ε, ε, ειδικού. Αλλά τώρα ξέρω εγώ ε, ψάχνουμε βιολογικό υλικό. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βρει γενετικό υλικό. Μπορεί να βρει γενετικό υλικό. Το είδαμε ε, ακόμη και από τι γιάφκες γιάφκε 17 Νοέμβρη. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά. Ακόμα και μέσα στι ντουλάπε και αυτά. Βρέθηκε... Και ακόμα και αν έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα. Βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα. Ακριβώ. Δηλαδή, θυμόμαστε όλοι τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα σου πω όμω γι' αυτό, επειδή είχατε και τον ε, επίτιμο ναύαρχο του Γέννε, και τον άκουσα να λέτε για τι κάμερε. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, έχει καταγράψει μέχρι και τρει μήνε πριν. Μετά διαγράφονται τα αρχεία. Να. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ε, ανάκτηση των δεδομένων. Πάντω είναι δύσκολο να γίνει. Ανέφερε για ότι μπορεί και να γίνει ότι δεν αποκλείεται να γίνει. Από αν ο έχει φύγει μέσα σε αυτό το τρίμηνο, προφανώ θα δουν πράγματα έτσι. Και βέβαια θα δουν πράγματα και ο τρίτος άξονας να πούμε για, την, για τις έρευνε είναι οι καταθέσεις. Τώρα, ποιο είναι περίπου ε, τα, τα σενάρια τα οποία κινούνται οι αρμόδιες αρχές. Είναι καταρχήν ότι έγινε η δουλειά εκ των έσω, οι δράστες ήξεραν κάποιον μέσα, πήραν το, το υλικό. Το δεύτερο είναι ότι είναι θέμα τρομοκρατίας. Αυτό είναι και το εφιαλτικότερο σενάριο βέβαια και από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα σενάριο ότι έγινε η δουλειά εκ των έσω, αλλοδαπεί όμω οι δράστες και πήγαν στην ε, χώρα όπου εδρεύουν. Ε, και από εκεί πέρα βέβαια έχει χαθεί και το, και το υλικό. Χθες το βράδυ είχαμε και μία ανακοίνωση από τον ε, Αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο ε, Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπου μπορούμε να δούμε τι είπε για την υπόθεση ότι αμέσως διατάχθηκε η διενέργεια προανάκρισης από τις αρμόδιες στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές με τη συνδρομή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και υπό την επίβλεψη στρατιωτικού εισαγγελέα. Καθώς πρόκειται σοβαρέ ενδείξει ότι η απώλεια υλικού και συνεχίζεται η κάρτα, εκτείνεται σε ικανό βάθος χρόνου. Καθίσατε προφανές ότι το ζήτημα δεν προέκυψε χθε, αλλά διαπιστώθηκε χθε. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι για άλλη μια φορά δεν γινόταν. Έχουμε και ένα πινκ-πονγκ δηλώσεων από τον ε, το υπεύθυνο τομέα αρχηγή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δρίτσα, όπου κατηγορεί ουσιαστικά τον υπουργό ότι δεν πρέπει να προεξοφλεί ότι αυτή η κλοπή ε, έγινε στον χρόνο τον οποίο ουσιαστικά εκείνο θέλει. Δηλαδή δεν μπορεί να λες από τώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί έρευνα πότε ε, έγινε η κλοπή και σε προγενέστερο ναι. Επειδή τώρα και στην δήλωση του Υπουργού, του κ. Παναγιώτοπουλου, mm -hmm. υπάρχει αυτή η αναφορά για το βάθο χρόνου, και επειδή ανέφερε στην αρχή ότι γίνονται έρευνε και εξετάζονται μάρτυρε, όσοι ήταν αρμόδιοι, ακόμη και δύο χρόνια πίσω. Ξέρουμε ότι 31 Δοδεκάτου έγινε απογραφή και η απογραφή εκείνη τη στιγμή δεν είχε παρουσιάσει τουλάχιστον απώλεια οπλισμού. Έτσι. Δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Υπάρχει σκέψη για να πηγαίνουν δύο χρόνια πίσω ότι μπορεί να είναι ψεύτικη, πλασματική εκείνη η καταγραφή. Να λείπαν Έχεις... τα, τα, τα όπλα που λείπουν από τότε και κάποιο να είχε βάλει ότι ήταν όλα εντάξει, 31 δωδεκάτου. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που με ρωτάς και θα σου πω ότι το ένα κομμάτι λέει η ευσυνειδησία του οπλονόμου, του ανθρώπου που πήγε να παραλάβει την Παρασκευή. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι, γιατί όλοι γνωρίζουμε τώρα, 31 Δεκεμβρίου, καταγραφή, απογραφή όπως θέλουμε το λέμε, έγινε σωστά. Έγινε τυπικά, έγινε ένα ένα τα υλικά. Mm. Ή επειδή ήταν 31 Δεκεμβρίου, χαλαρά, έρχεται mm. και ρεβεγιών, δεν mm. προχώρησαν mm. σε ακριβή mm. καταμέτρηση. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία Κατάλαβα. θα πρέπει να απαντηθούν από την έρευνα, η οποία και ρεβεγιον δεν προχωρησαν σε ακριβη καταμετρηση ερωτηματα τα οποια πρεπει Αυτό ακριβώ. Γι' αυτό ζητούν συνεχώ <Τελεί> καταμετρήσει. Είναι έρευνα αυτό. Πολύ σωστά ζητούν συνέχεια καταμετρήσεις, να. τα κλιμάκια της, αντιτρομοκρατική αντιτρομοκρατικής της, της, της σήμασης, για να δουν εάν και τότε, 31 Δεκεμβρίου, είχε γίνει σωστή δουλειά. Πάντως και αυτό πήρε το... το, χαρτί, υπέγραψε... Αυτό το, απλά... το σενάριο, Λεωνίδα, δείχνει μία μη σοβαρή κατάσταση. Και επειδή το συζητήσαμε <σχελίως> χθες... Όλο αυτό δείχνει μία μη σοβαρή ναι, ναι, ναι κατάσταση. <σχελίως> αλλά ξέρεις τι γίνεται, στη μία περίπτωση, αν έχουμε κλοπή, έχουμε μία εγκληματική πράξη. Και ε, ε, εμένα από χθε Έμαθα διάφορα, λέει: είχε γίνει και εμπόριο καυσίμων από τη συγκεκριμένη. 280.000 λίτρα είχανε πάρει. Δηλαδή, μετραλιο. θέλω να πω ότι το μαγαζί δεν φαίνεται να λειτουργούσε και καλά. Όμω, λέω, στην περίπτωση που δεν έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική πράξη. Αλλά αντιθέτω έχουμε να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι απογραφέ, οι επιθεωρήσει, και πάει λέγοντα, α πούμε, σε μια αποθήκη πυρομαχικών. Σίγουρα θα πρέπει να αναθεωρήσουν το πώ γίνεται όλα αυτή Αναρωτιόμαστε αν η διαδικασία και, έχει κενά η διαδικασία. Και θέλω να πω και κάτι, επειδή χτε στη συζήτηση που είχαμε με τον ε, ε, Ναύαρχο, τον κύριο Πατουσέα, αλλά και τον συνάδελφο τον Μάκη τον Πολάτο, και εμεί καταλάβαμε πέντε πράγματα παραπάνω. Ότι δηλαδή μπορούσαν αυτά όλα να αφαιρεθούν και να μπουν σε ένα πορτ παγκάζ. Ναι. Δείχνει την ευκολία απόσπασης ναι. του συγκεκριμένου οπλισμού. Και επίσης κάτι που μας υπόθηκε και μετά, εγώ πρέπει να σου πω ότι χτε, μετά την εκπομπή, δέχτηκα και κάποια τηλεφωνήματα. Είναι ότι αυτά είναι, να το πω έτσι, ε, stand-by για να τα πάρει η ειδική ομάδα, ο ΙΚ, λοκατζίδε, όποιοι χρειαστεί, να κάνουν μια άμεση επέμβαση και να μην ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο οπλισμό, τον απαραίτητο οπλισμό, σε άλλε μονάδε, με αιτήσει κλπ. Άρα θέλω να πω, αν αληθεύει η Λιονίδα μου το σενάριο που λε, δηλαδή πήγε μια ομάδα για να κάνει μια επιχείρηση που δεν διαφημίζεται από τα κανάλια, ούτε το συζητάμε όπω το συζητάμε τώρα. Τα πήρε και έφυγε και δεν κατεγράφει, είμαστε για γέλια για, για κλάματα. Και βέβαια. Και βέβαια. Και, και, μάλιστα, ε, μην ξεχνάμε, τον Αύγουστο, δύο μέλη παρουσιάστηκαν, Γερμανοί, παρουσιάστηκαν ω μέλη της μια μη κυβερνητική οργάνωση. Δίπλα είναι το hot spot του νησιού, να. με 2.000 πρόσφυγε και μετανάστε. Μπήκαν, κολύμπησαν, είναι ανοιχτό, δηλαδή, έχει θάλασσα, είναι ανοιχτό. Μπήκαν και έφτασαν μέχρι το, το στρατόπεδο. Ε, έχουν καταγραφεί διάφορα περιστατικά, ξέρετε, με φωτογραφίσει, με ανθρώπου που πλησιάζουν ε, τη συγκεκριμένη ναυτική βάση. Και μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο το οποίο υπόθηκε πριν από περίπου ένα τέταρτο ε. και ήταν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τον κύριο να τον Πέτσα. Να ότι μάλλον, λίγω, ναι. ναι, ότι μάλλον αυτά τα συγκεκριμένα όπλα βγήκαν σταδιακά. Σταδιακά. Άρα, Άρα. κάτι παραπάνω πρέπει ναι. να γνωρίζει ο κύριο Πέτσα, τον οποίο αφού ευχαριστήσουμε τον Λεωνίδη Καπερναράκο, πάμε να ακούσουμε.